طول الليل من منياش القذف والدبابات والطيارات. في مكان امين يقولوا عن المناطق هذه امينه. قالوا لنا الجنوب مناطق امينه ويجينا هان هويهم قصفونا وهيلوا الخيام عليه. Μετά το πολύ νεκροχτύπημα στον προσφυγικό καταβλισμό Tal al-Sultan, το τελευταίο καταφύγιο των αμάχων στη Γάζα θυμίζει πλέον κόλαση επιγής. Άψυχα σώματα από καΐδια και χαλάσματα μαρτυρούν το μέγεθος της τραγωδίας. Just 500 feet from Sunday night's strike, Hamza holds a piece of the projectile that killed his sister overnight in the Tal al-Sultan camp. She was sleeping when shrapnel hit her in the face, he says, one of eight people killed in the same strike. Οι Ισραηλινοί σφίγγουν κι άλλο τον κλοιό και φτάνουν στο κέντρο της πόλης, ενώ οι δρόμοι γεμίζουν ξανά σωρούς από δεύτερο πλήγμα στον καταβλισμό Αλ-Μαουάσι, μια επίθεση που αρνούνται οι Ισραηλινές αρχές. Σάρατε الضربة اللي غاد ورحنا احنا نجري نشوف ايش اللي صار. صارت الضربة الثانية هانا جنبنا. Ο Λευκός Οίκος καταδικάζει μεν μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, ωστόσο δεν θεωρεί πως το Ισραήλ πέρασε ακόμη τις κόκκινες γραμμές. We still don't believe that a major ground operation in Rafah is warranted. We still don't want to see the Israelis, as we say, smash into Rafah with large units over large pieces of territory. We still believe that, and we haven't seen that at this point. Με την πιο σκληρή γλώσσα από την έναρξη του πολέμου, η Σαουδική Αραβία καταδικάζει τις αλλεπάλληλες γενοκτονικές σφαγές του Ισραήλ. Την ίδια ώρα η Αλγερία καταρτίζει σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με σκοπό να μπει τέλος στο αιματοκύλισμα στη Ράφα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως, επισκεπτόμενος το στράτευμα στο Βόρειο Ισραήλ, υπόσχεται ότι οι πολίτες θα επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους και δεσμεύεται ότι οι στόχοι της στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν. Στο μεταξύ, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την προσωρινή προβλήτα που έφτιαξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Γάζα διακόπτεται, αφού η κατασκευή καταστράφηκε εξαιτίας της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Και οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας βρίσκονται στο ναδύρ ξανά στο Μανώλη Κωστίδη. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απασφάλισε και κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά έβαλε στο κάδρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μανώλη. Ακριβώς και όλο το δυτικό κόσμο, όταν ακούμε τον Τούρκο πρόεδρο να λέει «Ε, η Αμερική, ε, η Ευρώπη, τι κάνετε εσείς και συμμετέχετε στη γενοκτονία», καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια αντιδυτική ρητορική. Βεβαίως για το Ισραήλ και τον Νετανιάχου μίλησε για βάρβαρο, για βαρβαρότητα ενός άρρωστου, τρελού, ψυχοπαθή του Νετανιάχου, του βρικόλακα που τρέφεται με αίμα. Από εκεί πέρα κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη ότι δεν κάνουν τίποτα και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν σε μια γενοκτονία. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε και τις πολλές μουσουλμανικές χώρες που δεν κάνουν τίποτα για όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Εμφανίζεται ο ίδιος πια ότι είναι ο σωστός μουσουλμάνος που κάνει τα πάντα, ενώ οι άλλοι, η Δύση και οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι, δεν κάνουν τίποτα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.